Τι είναι το όνομά σου? Παναγιώτης Λεκάκης. Και πότε γεννήθηκες? Γεννήθηκα το 1928, στις 26 Οκτωβρίου. Πού γεννήθηκες? Γεννήθηκα στα Βρέστενα, στη Σπάρτη, στην Ελλάδα. Τα Βρέστενα από τη Σπάρτη είναι 30 χιλιόμετρα, μισή ώρα με το αυτοκίνητο. Εσύ μεγάλωσες στην Βρέστινα? Μεγάλωσα στα Βρέστινα. Εκεί πήγα σχολείο και τελειώνοντας το σχολείο μου είπε ο πατέρας μου, δεν μπορώ να σε στείλω άλλο σχολείο, πρέπει να πας να δουλέψεις, γιατί δεν μπορώ να σε ταΐζω. Και ξαναγκάστηκα και γύρισα να πραγματευτεί στα χωριά, στον νομό Λαγκωνίας. Πόσοι άνθρωποι ήταν στην οικογένεια σου? Η οικογένειά μου ήταν ο πατέρας με η μάνα μου, τρία αδέρφια και ένα κορίτσι. Τέσσερα όλα. Παιδιά, είχε η μάνα μου. Είχε μία όχι πολύ μεγάλη οικογένεια, μία οικογένεια μέτρια. Οι γονείς σου ήταν αυστηροί? Ήταν λίγο αυστηροί, αλλά ήταν της φτώχειας. Να μου πεις για τις εμπειρίες σου στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο πόλεμος, Γιάννη, αυτός ήταν πολύ κακός, διότι δεν είχαμε τίποτα να φάμε. Και ήταν οι Γερμανοί, πέραν τα σφαχτά από τους τσοπάνιδες, τα σφάζανε, τρώγανε, γλεντάγανε και εμείς δεν είχαμε τίποτα. Πηγαίναμε να πάρουμε λίγο κρέας και δεν μας δίνανε, μόνο που μας δίνανε τα σκοταριές, διότι δεν τρώγανε οι Γερμανοί τις σκοταριές, ενώ εμείς τις τρώγαμε. Παίρναμε κανένα σκοταριά και προσπαθούσαμε. Με πολλές φορές όμως δεν πηγαίναμε στο χωριό γιατί φοβόμαστε να μην μας πιάσουν οι Γερμανοί και γυρίζαμε στα βουνά και κρυβόμαστε στα βουνά. Εκεί στα βουνά, στα σπίτια μας δεν μπορούμε να πάμε να πάρουμε τίποτα να φάμε, γιατί είναι οι Γερμανοί. Προσπαθούσαμε να βρούμε τίποτα από την Ήπεθρο, χόρτα, κανένα πατάτα που δεν έφτασε κανένα χωράφι, χτήμα και προσπαθούσαμε να ψευτοζούμε. Το καιρό εκείνο, ενώ όταν οι Γερμανοί κυνηγάγανε και τους, Αυστραλούς που ήταν κρυβό, τους κρύβαμε. Ο δε ο πατέρας μου είχε φτιάσει μια επιτροπή με άλλους μαζί, χωριανούς, και οι οποίοι περιθάπταμε τους Αυστραλούς. Ήταν Αυστραλοί, Νιουζηλανδοί και τους περιθάπταμε, ήταν τρεις-τέσσερις. Τους ταΐζαμε, τους πήραμε στα σπίτια μας, τους κρύβαμε να μην τους βλέπει κανείς. Τους βάζαμε από κάτω σε ένα δωμάτιο που δεν έβλεπε, δεν τους έβλεπε κανένας. Ποιες δουλειές έκανες στην Ελλάδα? Αφού ο πατέρας μου μου είπε ότι δεν μπορώ να σε συντηρήσω, να κοιτάξεις να βρεις δουλειά, μου λέει. Δεν μπορώ, εγώ δεν έχω τη δύναμη. Σκέφτηκα και πήγα στη Σπάρτη, πήρα κάτι παραματάκια και γύριζα πραγματευτής στα χωριά. Τότε ήμουνα 14 χρονών. Τι έκανες στο στρατό? Στο στρατό πήγα 21 χρονών. Πήγα πρώτα στην Τρίπολη, εκεί έγινε η βασική εκπαίδευση. Έπρεπε να γίνει 3 μήνες εκπαίδευση. Μετέπειτα με στείλανε στο 515 τάγμα. Το 515 τάγμα ήταν στην Ξάνθη. Πήγα εκεί πέρα, με είχαν εκλέξει όμως για υπαξιωματικό η επιτροπή. Πήγα εκεί πέρα, με στείλανε στην Καβάλα, έγινα δεκανέας, έκατσα 3 μήνες. Μετά βγήκαμε καλούς βαθμούς εκεί πέρα και με ξαναστέλνουν για λοχεία. Έγινα και λοχείας, μετά αφού έγινα λοχείας, έρχεται μια διαταγή από το Σύνταγμα να γίνουν και επιλογή όσοι είναι καλοί. Και έγινα και επιλογίας. Αφού έγινα επιλογίας, κατά που διοίκηση αποφάσισε να με βάλει, γιατί ήμουν πολύ πειθαρχικός και πολύ καλός στο στράτευμα, αποφάσισαν να με εκλέξουν για στρατιωτική αστυνομία. Και ήμουνα επιλογίας στρατιωτική αστυνομία. Γιατί έφυγες από την Ελλάδα? Αφού ήμουν πραγματευτής από 14 χρόνια, στα 17 μου χρόνια
έφτιασα ένα μπακάλικο στα Βρέστανα. Ήταν δύο μπακάλικα. Ένας το είχε και ένας άλλος εγώ, δύο. Ήταν δύο μπακάλικα. Έκανα καλές δουλειές στο μπακάλικο, ήμουν πολύ αγαπητός, με αγαπάγαν όλοι. Με αγαπάγαν όλοι. Εδώ μεταξύ ο πατέρας μου δεν μπόραγε όμως να κάνει αυτή τη δουλειά που ξέρει, γιατί εγώ ήμουν γερός στο μαθηματικά. Ήμουν γερός. Και έκανα όλη τη δουλειά εγώ. Δεν μπορεί αυτός να το κινήσει στο μαγαζί, να το δουλέψει. Εν τω μεταξύ μετέπειτα ο πατέρας μου, αφού λιγάκι άρχισε να καταλαβαίνει το μαγαζί μου, λέει εσύ να πας στην Αυστραλία. Γιατί να πας στην Αυστραλία, εγώ από το μαγαζί εδώ, μου λέει. Άμα δεν πας στην Αυστραλία, μου λέει, θα σε αποπαιδίσω. Πρέπει να πας στην Αυστραλία για να μου πάρει το μαγαζί. Πώς ήρθες στην Αυστραλία και πόσες μέρες έκανε? Στην Αυστραλία ήρθα το 1956. Ήρθα με το καράβι, το σκάουμπουμ. Έκανα 28 με 30 μέρες να έρθω στη Μελβούρνη. Πώς αισθάνθηκες όταν ήρθες στην Αυστραλία? Αισθάνθηκα πολύ καλά, διότι είδα μια χώρα πολύ ήρεμη και οποία ένιωσα χαρά. Διότι δεν είχα τέτοια ησυχία στην Ελλάδα. Στην ησυχία, στην Ελλάδα είχαμε πολέμους και φασαρίες. Ξέρω ότι δεν ήξερες να μιλήσεις αγγλικά όταν ήρθες στην Αυστραλία. Πώς επικοινωνούσες με τους Αυστραλούς? Είναι αλήθεια, όταν ήρθα στην Αυστραλία δεν ήξερα καμία λέξη εγγλέζικη και όταν πήγαινα σε ένα μαγαζί να πάρω κάτι, πήγαινα να το βρω ποιο είναι και καθόμουν και του υπήρυνα. Αυτό θα πάρω. Αυτό θέλω. Διότι δεν ήξερα εγγλέζικα. Και είχανε σχολεία να μάθεις εγγλέζικα? Δεν μας δώσαν ευκαιρία εμάς, δεν ξέρω γιατί, ενώ τώρα έχουν, που φέρνουν τους μετανάστες, δίνουν μεγάλες ευκαιρίες, ενώ σε εμάς δεν δώσαν τίποτα. Δεν μας ενδιαφερθήκανε να μας επιβοηθήσουν να μάθουμε εγγλέζικα. Τις άλλες δυσκολίες? Το φαγητά εδώ που ήρθα ήταν διαφορετικότερα από τις Ελλάδος. Δεν τα είχα συνηθίσει και δεν μπορούσα να τα φάω. Προτιμούσα να τρώω ψωμί και με τυράκι παρά να τρώω και τα φαγητά που φτιάχνανε. Δεν μου άρεσαν τα φαγητά αυτά. Είχες οικογένεια στην Αυστραλία. Ποιος σε βοήθησε να προσαρμοστείς? Οικογένεια δεν είχα, αλλά είχα ένα πατριώτη μας από το ίδιο χωριό και όταν έμαθε το καράβι ότι ήρθε, το σκάουπιν ήξερε με ποιο ερχόμουν και ήρθε στο καράβι και μας πήρε. Με έναν άλλον που έχω στον πατριώτη μαζί. Μας πήγε εκεί πέρα ο άνθρωπος. Μετά αυτός ο κύριος ενδιαφέρθηκε να μας πάει στη δουλειά και ήρθαμε Παρασκευή, Δευτέρα πήγαμε για δουλειά και πήγαμε και δουλεύαμε στη Ροζέλα. Πού πρώτο έμεινες? Έμεινα στο Φίτσιροϊ, στο Young Street. Τι δουλειά έκανες στην Αυστραλία? Σου άρεσε? Ήτανε σκληρή δουλειά? Γιάννη, σκληρή δουλειά δεν ήταν όταν δούλευα στο μαγαζί, γιατί δούλευα σε ένα μαγαζί στο 19 Swanson Street, ήταν restaurant, milk bar, μεγάλο μαγαζί. Και εκεί πρώτο πήγα, έπινα τα πιάτα, τώρα τα άλλο, αλλά έπειτα από λίγο καιρό με έπρεπε ο boss ότι ήμουν καλός σερβιτόρος και με υποβοηθούσανε και σερβίριζα. Μετά άρχισα και σε να σερβίρω. Μάθανα και λίγα εγγλέζικα. Εκεί έμαθα τα εγγλέζικα, ό,τι έμαθα. Δεν ήταν δύσκολα. Για μένα η δουλειά ήταν πολύ εύκολη και μου άρεσε. Καθότι είχα και μπακάλικο στην Ελλάδα και ήταν η ίδια δουλειά. Εφαρμόστηκα. Μετέπειτα όμως, μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες έμενα χωρίς δουλειά. Τότε απογοητεύτηκα εδώ πέρα που ήρθα. Λέω, εγώ ήρθα εδώ πέρα να δουλέψω. Δεν μπορεί να μείνω χωρίς δουλειά και τι να κάνω τώρα. Στέλνω ένα γράμμα στον πατέρα μου και του λέω με έστειλε στην Αυστραλία παρά τη θέλησή μου και αυτό στενοχωρήθηκε βεβαίως ο πατέρας και βρήκε έναν άνθρωπο ο οποίος ήξερε εγγλέζικα, ήταν από την Αμερική και έγραψε ένα γράμμα στον δήμαρχο
που έμενα, έμενα τότε στο Young Street, έρχεται εκεί πέρα το Χέαλο, με βγάζουν φωτογραφίες, με βγάζουν στη εφημερίδα και πραγματικό ο Δήμαρχος ενδιαφέρθηκε, διότι ο πατέρας μου είχε περιγράψει Αυστραλούς και Νιουζηλανδούς. Τους εκρύβανε, είχαν φτιάξει μια επιτροπή και τους εκρύβανε από τους Γερμανούς να μην τους πιάσουν. Μετέπειτα, μόλις έστειλε ο πατέρας μου το γράμμα, αυτή ο Δήμαρχος με καλά εκεί πέρα. Με καλά ο Δήμαρχος με βλέπει, μου λέει τι να σου κάνω τώρα, μου λέει, θα σε βάλω σε ένα πάρκο. Αν ήξερες Αγγλικά θα σου έδινα και πιο καλύτερη δουλειά. Έδωσαν μεγάλο ενδιαφέρον η Αυστραλία για την περίθαλψη που έκανε ο πατέρας μου στους Αγγλικούς και στους Αυστραλιανούς. Αλλά επειδή δεν κέρδισε Αγγλικά, με βάζει στο Princess Park. Εκεί στο Princess Park θα δούλεψα περίπου 10 χρόνια. Ήμουν καλός εργάτης, παρόλο που είχα να μπω σε αυστηρών ρέφικτο. Η Εγκλέζος ήταν, δεν μ' αγαπούσε τόσο πολύ. Όταν ήταν η πιο χειρότερη δουλειά μου, την έδινε εμένα. Ήταν 40, είχε κάνει 40 και με έβαλε να σκάβω. Ενώ με τέτοια θέση θα έπρεπε να με βάζει να ποτίζω για να σκάβω. Εντούτοις μπορούσαν αυτή τη δουλειά αυτός. Με κακομεταχείριστη και δεν πειράζει όμως. Εγώ έπαιρνα πολύ γαγερό, έφυγα και πήγα στο μαγαζί και δούλευα πιο περισσότερο στο μαγαζί. Και μετά βρήκα κι άλλη μια δουλειά και δούλεψα 7 χρόνια, δούλεψα 2 δουλειές. 7 χρόνια. Τι είναι η άποψή σου για την μετανάστασή σου? Είναι αλήθεια ότι αυτή η χώρα μας έδωσε ζωή. Μπορεί να δουλέψαμε σκληρά, αλλά γίναμε, φτιαχτήκαμε όσοι είχαμε μυαλό και οικονομικώς καλά. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούσες να τα κάνει, πολύ λίγοι να τα κάνουν αυτά στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια, εγώ όμως είχα δυνάμεις. Είχα δυνάμεις και γι' αυτό άνοιξα και επιχείρηση, χωρίς εγκλέτητα έφτιασα εργοστάσιο, δουλεύανε 10 γυναίκες και 15 μέσα. Χάρης την τόλμη μου και την εξυγνάδα μου. Όλα αυτά τα πέτυχα από αυτό το σκοπό. Όταν αντανακλείς τη ζωή σου, ποια δεκαετία βρίσκεις το πιο ενδιαφέρον και γιατί? Το 70 αυτή την εποχή είχα συγκεντρώσει ένα κεφάλαιο και επειδή είχα μάθει να κάνω επιχείρηση δική μου, προσπάθησα να φτιάσω και εδώ επιχείρηση, ναι, και τι έφτιασα, αγόρασα ορισμένα μηχανήματα και άρχισα να φτιάνω ρούχα, και οποία επέτυχα, έβγαλα φίρμα δική μου και πούλαγα wholesale, παρόλα τα αγγλικά ήταν λίγα, όμως είχα τέτοια δύναμη που επέτυχα. Τι χρονολογία παντρεύτηκες? Χρονολογία παντρεύτηκε το 1961, γνώρισα ότι Ευαγγελία ήρθε στο μαγαζί το οποίο εργαζόμουν και ότι έπειτα πολύ ωραίο χρονικό διάστημα την παντρεύτηκα και είχα απόκτησα 2 κορίτσια και έχω και 4 εγγόνια. Ποια ήταν η χειρότερη ημέρα στη ζωή σου? Η χειρότερη ημέρα στη ζωή μου ήταν έπειτα από 3 ημέρες που ήρθα στην Αυστραλία, διότι επιδίωξα να πάω στο εργοστάσιο να πιάσω δουλειά. Εκεί που πήγα στο εργοστάσιο, ο άνθρωπος ο οποίος που με πήγε εκεί πέρα, επειδή εγώ είχα βγει από το χωριό έξω, ήξερα 5 πράγματα, μου έδωσε τη διεύθυνση. Τη διεύθυνση για να τη δώσω στο εργοστάσιο να μου πάρουν τα στοιχεία. Την έδωσα εγώ στο εργοστάσιο να μου πέρα τα στοιχεία. Μετά έρχεται και ο ένας άλλος ο οποίος είχαμε έρθει μαζί και του λέω: Γιάννη, κοίταξε τώρα, πάρ' το χαρτί αυτό, αλλά να μην φύγεις, θα με περιμένεις στην πόρτα απ' έξω όταν βγεις έξω από το εργοστάσιο. Αυτός τι έκανε, σηκώνεται και φεύγει. Σηκώνεται και φεύγει, εγώ τώρα να μην ξέρω πού μένω, πού θα πάω, τίποτα. Είναι σαν να πέσα από τον ουρανό κάτω. Τι σκέφτηκα? Σκέφτηκα να πάρω το γραμμή του τρένου και να βγω απάνω. Και βγήκα στο Swanson Street.
Εκεί που πήγα στο Swan Street, ακούω ένα να μιλάει ελληνικά. Ρε πατρότη, ρε πατρότη. Τι θέλεις, μου λέει, τι φωνάεις, τι θέλεις. Του λέω, θέλω να με πας στο σπίτι μου, που να πω και που μένω. Πού μένεις, μου λέει, δεν ξέρω, τι να σου κάνω, μου λέει. Πες μου σε, του λέω, που μένουν πολλοί Έλληνες. Μου είπε, τώρα μου πετάλω. Μετά μου λέει στο Φιτσερό, ναι, του λέω, εκεί στο Φιτσερό. Ξέρεις τον αριθμό, μου λέει, την άπα στο Φιτσερό και τη διεύθυνση. Όχι, δεν ξέρω. Τι να σου κάνω, μου λέει, δεν μπορώ να σε πάω. Ήταν Κυπρέος αυτός. Δεν μπορεί να με πάω, τι να κάνω. Α, θυμάμαι ένα, του λέω. Τι θυμάσαι, μου λέει. Θυμάμαι, του λέω, το στόπ που πήρα ήταν 24 αριθμό. Ήταν 24 αριθμό. Μου λέει, αυτός ήταν πολύ κύριος. Θα σε πάω εγώ, μου λέει, εκεί που ήταν το 24 στόπ που πήρε στο τραμ. Με παίρνει ο άνθρωπος, με πήγε εκεί. Όλη τη νύχτα εγώ να γυρίζω να ντροϊδά και να μην μπορώ να το βρω. Πέναγα από εκεί, δεν μπορώ να το βρω. Το πρωί λοιπόν, αυτός πήγαινε στο εργοστάσιο να πιάσει δουλειά. Του λέω, καλά, τι πράγματα είναι αυτά, γιατί το έκανες αυτό. Το ξέχασα, λέει, γιατί έγινε, λέει, το ξέχασα. Τότε έκλαιγα σαν μικρό παιδί. Πέρασα τέτοια στενοχώρια που δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς.